Βρισκόμαστε για άλλη μια φορά στο γνωστό μας δωμάτιο. Το φιλόξενο δωμάτιο του μεγάλου ενημερωτικού καναλιού μας του 4Ε για να κουβεντιάσουμε θέματα που αφορούν την υγεία μας. Την υγεία μας, όχι μόνο την ψυχική, αλλά και τη σωματική. Όχι μόνο την κοινωνική, αλλά και την προσωπική. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Συγκυρίδη Δημήτριο, φαρμακοποιό, και τα υπόλοιπα τα αφήνω για έκπληξη. Καλώς ήρθατε, κύριε Συγκυρίδη. Καλώς σας βρήκα. Αμέσως η απορία που γεννάται είναι, σε μια ιατρική ενημέρωση, τι δουλειά έχει ένας φαρμακοποιός? Νομίζω ότι στον τομέα της υγείας όλα αλληλοπλέκονται. Δηλαδή είναι ένας ιστός που έχει πολλές απολύξεις και μέσα σε αυτή να είναι και ο φαρμακοποιός. Ίσως μπορώ να πω ότι είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ ασθενή και γιατρού, επιτελώντας για μένα που είμαι φαρμακοποιός, τώρα δεν ξέρω οι υπόλοιποι απ' έξω πώς το βλέπουν, ένα σημαντικό ρόλο, τόσο στο να μεταφέρει αυτά που ο γιατρός θέλει να εφαρμόσει ο ασθενής, αλλά πολλές φορές και σαν ενδιάμεσος μεταξύ ασθενή και γιατρού, προσπαθώντας να μεταφέρει αυτά που του λέει ο ασθενής για να έχει μια πιο έγκυρη και πιο, πώς να το πω, πλήρη εικόνα του ασθενείου γιατρός. Ακούγονται πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη αξία να παρακολουθήσουμε τη συνέχεια, και γι' αυτό πριν μίλησα για εκπλήξεις και αγωνίες, οι οποίες φυσικά θα έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα για τους φίλους μας που είναι μαζί μας. Θα προσπαθήσω στα μέτρα των δυνατοτήτων μου να βοηθήσω. Για να γίνετε φαρμακοποιός σίγουρα έχετε δυνατότητες. Κάποτε λοιπόν, μετά το σχολείο, την τρίτη λυκείου, κληθήκαμε να δώσουμε τις εξετάσεις μας και περάσατε στη φαρμακευτική σχολή. Τι ακριβώς είναι αυτή η σχολή? Είναι μια σχολή η οποία μπορώ να πω έχει ως αντικείμενο το φάρμακο. Το φάρμακο είναι, μπορώ να πω, το όπλο στα χέρια του γιατρού προκειμένου να αποκαταστήσει μια διαταραγμένη υγεία, ψυχική, σωματική, του εκάστοτε ασθενή, ο οποίος θα τον επικαλεστεί το γιατρό του για να ξαναβρει, ας πούμε, την χαμένη του υγεία. Στη σχολή, ας πούμε, στη σχολή ασχοληθήκαμε τόσο με την προέλευση, ας πούμε, των φαρμάκων, είτε από φυτική προέλευση, γενικά από τη φύση ορυκτή και τα λοιπά, όσο και με τη σύνθεση των φαρμάκων, τα οποία είναι η εξέλιξη, ας πούμε, της επιστήμης. Ήτανε 4 χρόνια υπέροχα για μένα, εντάξει, βέβαια κάθε τι ωραίο τελειώνει και αναγκαστικά μετά μπαίνεις και στο στίβο της ζωής, προσπαθώντας να εφαρμόσεις αυτά που έμαθες εκεί πέρα, ώστε να φανούν και χρήσιμα για το σκοπό που το έκανες. Με στόχο πάντα λοιπόν τον άνθρωπο και κατ' επέκταση τον ασθενή. Πριν να μπούμε σε αυτό, ηθοποιός σημαίνει φως. Φαρμακοποιός σημαίνει κάποιος που κάνει φάρμακα. Φαρμακοποιός, αν πάρουμε την ετυμολογικά τη λέξη, ναι, είναι αυτός που ποιεί το φάρμακο. Αλλά αν μου πείτε μετά από 24 χρόνια εμπειρίας, αν είναι μόνο αυτός που φτιάχνει το φάρμακο, θα σας έλεγα όχι μόνο αυτό, γιατί η καθημερινή πρακτική με έχει οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι πολλές φορές, πέρα από ένα ιδιοσκεύασμα που θα δοθεί στον ασθενή, μετράει πάρα πολύ και το πώς θα του φερθείς, προσπαθώντας να του τονώσεις την ψυχολογία του, ένας καλός λόγος,
Γενικά νομίζω είναι πολύ σημαντικό και αυτό το κομμάτι, ας πούμε, στο επάγγελμά μας. Όχι μία απρόσωπη, πώς να το πω, χορήγηση ενός σκευάσματος, αλλά προσπαθώντας να μπεις μέσα στην ιδιοσυγκρασία του ασθενή, να τον βοηθήσεις να λειτουργήσει πιο, θα έλεγα, ας πούμε, αισιόδοξα, ούτως ώστε και στην τελική ανάλυση και το φάρμακο να έχει καλύτερο αποτέλεσμα όταν θα το χρησιμοποιήσει. Επομένως, μετά τη σχολή, ανοίξαμε το φαρμακείο μας. Ναι. Το φαρμακείο μας, αγαπημένοι μου, τι σημαίνει, θα μας το πει σε λίγο η μικρή Αθανασία. Πώς το έχει κατανοήσει και ζήσει η ίδια. Ο πατέρας μου με πήρε από το χέρι μετά τον εσπερινό και πίστευα πως θα πήγαινε να με κεράσει ένα ωραίο, λαχταριστό κομμάτι πίτσα. Όμως έπεσα έξω, γιατί ανοίξαμε την πόρτα και μπήκαμε σε ένα μαγαζί που το έλεγαν φαρμακείο. Εκεί μέσα είχε πολύ κόσμο που ζητούσαν σαμπουάν, βρεφικά είδη, καλλιντικά, αλλά κυρίως κρατούσαν χαρτιά, τα οποία τα έδιναν στον κύριο πίσω από τον μπάγκο και εκείνος της έδινε χρωματιστά κουτάκια. Αμέσως σκούντιξα τον μπαμπά μου και το ρώτησα με απορία, «Ο κύριος είναι γιατρός?» Εκείνη τη στιγμή, ένας ηλικιωμένος ζητά να του πάρω την πίεση, ένα παιδάκι να του βάλει αληφή γιατί του τσίπησε ένα κουνούπι και μια κυρία να της κάνει ένεση γιατί την πονάει πολύ η μέση της. Όχι ακριβώς, παιδί μου, αλλά δεν έχεις και πολύ άδικο. Φαρμακείο, λοιπόν. Έχουμε δει και έχουμε γελάσει σε πολλές ελληνικές ταινίες για τον ρόλο του φαρμακοποιού, διακομωδώντας ή όταν χρειαστεί να κάνει κάποιο φάρμακο ή όταν χρειαστεί να δώσει κάποιο φάρμακο, δίνοντας άλλα αντάλλων, και ουσιαστικά την επαφή του με τους ανθρώπους που μπαίνουν μέσα στο φαρμακείο. Επομένως, πιστεύω ότι ο ρόλος, και γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα, του φαρμακοποιού με τον ασθενή είναι κάτι διαφορετικό από το να πάω στο χασάπι να πάρω κρέας, από το να πάω στην μπουτίκ να αγοράσω κάποια ρούχα, από το να πάω στο μανάβι να διαλέξω 5 πορτοκάλια. Επομένως, νομίζω ότι δεν δεχόμαστε ότι το φαρμακείο είναι ένα μαγαζί, δεν δεχόμαστε ότι είναι ένας έμπορος ο φαρμακοποιός, είναι κάτι διαφορετικό. Πολύ ωραία μας είπατε ότι είναι ο συνδετικός κρίκος του γιατρού με τον ασθενή. Πολύ ωραία μας είπατε ότι μιλάμε για ένα λειτουργήμα αφού μπαίνει στο συνδετικό ιστό γενικότερα της προσφοράς υγείας προς τον συνάνθρωπό μας. Πολύ παρεξηγημένο μεν, περισσότερο από μεταξύ σας, περισσότερο από τους γιατρούς και πολύ λιγότερο από τους ασθενείς. Πραγματικά οι ασθενείς σας αισθάνονται ότι μπαίνουν σε κάποιο συγγενή τους, σε κάποιο φίλο τους, για να ρωτήσουν πράγματα τα οποία δεν τόλμησαν να ρωτήσουν στο γιατρό, ξέχασαν να ρωτήσουν στο γιατρό και όχι μόνο να προμηθευτούν ένα κουτάκι απρόσωπο, έγχρωμο και να πάρουν ένα άλλο χαρτάκι με κάποιες οδηγίες. Η επίσκεψη, λοιπόν, ανοίγοντας την πόρτα ενός ασθενούς, θέλω να μου πείτε λίγο την πορεία του μέσα στο φαρμακείο σας. Βασικά, εντάξει, αρχικά μάλλον θα, εάν έχουμε κάποια πιο κοντινή σχέση λόγω οικειότητας που αναπτύχθηκε με τα χρόνια, θα πούμε και κάποια πράγματα πριν. Κατόπιν θα μου δώσει την συνταγή. Προσπαθώντας να την εκτελέσω, μου αναφέρει διάφορα. Καθημερινά είναι, δηλαδή, ό,τι τον απασχολεί μπορεί να υποθεί. Σαφέστατα, πολύ συχνά, επειδή σε αυτό μου είπατε πολλές φορές, είναι συχνό μάλλον το φαινόμενο να μου λέει ότι πες μου πώς θα πάρω τα φάρμακα, γιατί μου τα είπε ο γιατρός, αλλά δεν πολύ πρόσεχα, είχε άγχος, δεν ξέρω τι.
Οπότε είναι μια διαδικασία είναι αυτή, να του εξηγήσουμε πώς θα πάρει τα φάρμακα, ανάλογα με τη μορφή τους, ξέρω εγώ, διαλυόμενο, ενέσιμο κτλ. Είναι συχνά είναι η αγωνία αν κάτι του έχει υποθεί που είναι κάπως σοβαρό, αν αυτό που έχει θα περάσει ή δεν θα περάσει. Οπότε μπαίνουμε σε μια διαδικασία να εξετάζουμε το τι είναι αυτό που του είπε ο γιατρός. Και εντάξει, υπάρχουν και σπάνιες μεν περιπτώσεις, αλλά συμβαίνει και αυτό. Να μου λέει, ας πούμε, ότι παράδειγμα, ας πούμε, μου έχει τύχει, ας πούμε, να μου φέρουν διαγνωστικές εξετάσεις και να μου λέει, δέστε κι εσύ για να μου πεις τη γνώμη σου. Εντάξει, αυτό είναι λίγο, πώς να το πω, υπερβολικό, γιατί σαφέστατα, εντάξει, δεν είμαστε παντογνώστες. Έχουμε ένα συγκεκριμένο εύρος γνώσεων, μάλλον, σε κάποια θέματα. Αλλά παρόλα αυτά, λόγω της καθημερινής επαφής που έχουμε και της οικειότητας και της εμπιστοσύνης, συμβαίνει και αυτό εδώ. Να μου λέει ότι ναι, όντως είναι καλές αυτές οι εξετάσεις ή μου είπε ότι χρειάζεται εκείνο. Είναι μια σχέση αμεσότητας, μπορώ να την πω, και πολλές φορές και αμφίδρομη. Δηλαδή, τους δίνεις πράγματα, σου δίνουν μετά πράγματα. Πολλές φορές εκτιμούν το ότι ασχολείσαι μαζί τους. Συχνότατα δηλαδή. Και αυτό, εντάξει, είναι μια ψυχική κούραση, θα έλεγα, παραπάνω για μας το να κάνουμε αυτό το πράγμα, αλλά είναι και μια ανταμοιβή σε κάποιες περιπτώσεις. Άρα, βλέποντας ότι μπαίνοντας μέσα στο φαρμακείο, ο ασθενής δεν έχει μια παραγγελιά μόνο, την οποία Όχι. δίνει, ναι. την εκτελείται και πάμε στο ψυχρό ταμείο για να κάνουμε τη συναλλαγή μας. Ναι. Αυτό πιστεύω ότι είναι. Σας ναι. διακόπτω. Δεν ξέρω τώρα, επειδή εγώ τυχαίνει το φαρμακείο μου να είναι σε συνοικία, δεν ξέρω, ας πούμε, αν και κατά πόσο λειτουργεί κάπως διαφορετικά σε ένα κεντρικότερο σημείο που ενδεχομένως είναι πιο απρόσωπη η πελατεία και τα λοιπά, ή πιο βιαστική πολλές φορές. Αλλά αυτό είναι από την προσωπική μου εμπειρία, αυτό που λέω εγώ. Θέλω να πιστεύω ότι και σε κεντρικά σημεία θα υπάρχουν κάποιοι που είναι σταθεροί πελάτες, οπότε... Άρα, εφόσον υπάρχει αυτή η γνωριμία σε εισαγωγικά, ξεφεύγουμε από αυτό το εμπορικό κομμάτι, πηγαίνουμε πιο πολύ στο ανθρώπινο. Ένα ανθρώπινο που, όπως μου λέτε, σας κουράζει, γιατί ταυτίζεστε με τον ασθενή και τα προβλήματά του, αλλά από την άλλη, μήπως το επιδιώκετε κιόλας. Νομίζω ότι κερδίζεις πράγματα μέσα από αυτό. Δηλαδή, αν σκεφτώ τον εαυτό μου πριν 24 χρόνια και τον σκεφτώ και τώρα, σαφέστατα έχει διαμορφωθεί, έχει διαπλαθεί ένας άλλος χαρακτήρας, έστω και μέσα από αυτές τις συγκρούσεις, πολλές φορές εσωτερικές δικές μας, έστω και με την κούραση, πολλές φορές με το άγχος να προλάβεις κάποια πράγματα τα οποία καθυστερούν όταν ασχολείσαι περισσότερο με κάτι άλλο, αλλά νομίζω όλο αυτό εδώ χαλκεύει έναν χαρακτήρα, δηλαδή που ενδεχομένως δεν θα υπήρχε. Πώς μεταλλάσσεται ο άνθρωπος που μπαίνει σε ένα μαγαζί από πελάτης, γιατί έτσι τους αναφέρεται, ο πελάτης, σε ασθενή. Και λέτε, είναι οι ασθενείς μου. Και τελικά βρισκόμαστε εδώ να μιλάμε για ναι. το φαρμακείο και τον ασθενή. Και όχι για το φαρμακείο και τον πελάτη. Τον πελάτη. Πώς διαμορφώνεται αυτή η μαγική ιδέα, σκέψη και τελικά μια πραγματικότητα. Νομίζω ξεκινάει, η γνώμη μου είναι τώρα, έτσι όπως το σκέφτομαι, ξεκινάει αρχικά από τον ίδιο τον πελάτη. Γιατί είναι αυτός που ζητάει κάτι παραπάνω από ένα απλό προϊόν. Είναι αυτός που ζητάει την υγεία
Και η υγεία δεν είναι μόνο σήμαντη, είναι ψυχοσωματική. Δηλαδή, οπότε αυτό νομίζω απευθείας αλλάζει τη σχέση. Δεν είναι ένα εμπορικό κατάστημα, ας πούμε, όταν μπαίνεις κάπου αναζητώντας και την σωματική σου υγεία, η οποία βεβαίως μετά θα έχει αντίκτυπο και στην ψυχική σου υγεία. Γιατί αν δεν λειτουργεί σωστά το σώμα μας, δεν λειτουργεί σωστά και η ψυχή μας. Είναι αλληλένδετα, πιστεύω, αυτά εδώ τα πράγματα. Συμφωνώ απόλυτα. Εδώ μια μικρή παρένθεση, τελειώνοντας, όπως είπαμε, τη σχολή, κάνοντας ένα μικρό πισωγύρισμα, παίρνει το πτυχίο του φαρμακοποιού. Είναι μονόδρομο στο φαρμακείο ή πτυχιούχοι φαρμακευτικών σχολών κάνουν και άλλα πράγματα? Όχι, δεν είναι μονόδρομος. Ιδιαίτερα σήμερα υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερες προοπτικές. Στα χρόνια που τελείωσα εγώ, ενδεχομένως να ήταν κάπως πιο περιορισμένες οι επιλογές. Τώρα υπάρχουν πολύ περισσότερες και στην έρευνα και νοσοκομιακή σταδιοδρομία μπορεί κάποιος να ακολουθήσει. Εντάξει, στα πλαίσια τώρα, γιατί το φαινόμενο της ανεργίας είναι γενικό. Εντάξει, οι θέσεις είναι λιγότερες, ενδεχομένως οι επιστήμονες περισσεύουν, αλλά υπάρχουν πολλές επιλογές, νομίζω. Πολύ ωραία. Μέσα από αυτές τις επιλογές τις γνωρίζουν οι μαθητές πριν να δηλώσουν τη σχολή αυτή ή τελικά δηλώνουν, γιατί γνωρίζουμε ότι είναι σε μια ομάδα σχολών υγείας, μεταξύ των οποίων είναι η κορονίδα η ιατρική, η οδοντιατρική, η κτηνιατρική, η βιολογία, η φαρμακευτική. Mm-hmm. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που τελικά ασχολούνται με την φαρμακευτική και παίρνουν το συγκεκριμένο πτυχίο, πηγαίνουν και ο στόχος τους είναι η φαρμακευτική ή επειδή δεν κατόρθωσα να ασχοληθώ με τις άλλες σχολές που προηγούνται και τελικά κατέληξα σε εισαγωγικά εδώ και μου βγαίνει αυτό το πάθος που είχα να γίνω κι εγώ γιατρός, οδοντίατρος, κτηνίατρος, το πάθος δηλαδή που έχω να βοηθήσω τον άνθρωπο άμεσα και επειδή δεν μπορώ να το καταφέρω, το κάνω έμεσα και αποδέχομαι αυτόν τον ρόλο, ο πελάτης μου να είναι ασθενής μου. Να πω πάλι, θα μιλήσω πάλι από προσωπικές μου εμπειρίες. Εγώ είχα συμφοιτητή ο οποίος έκανε ένα χρόνο μαζί μας στην φαρμακευτική, έδωσε ιατρική, πέρασε και παρόλα αυτά παρέμεινε στη φαρμακευτική. Εγώ η αλήθεια ήταν ότι δεν ήταν η πρώτη επιλογή μου όταν έδωσα εξετάσεις. Δεν είχα βάλει σαν πρώτη επιλογή τη φαρμακευτική. Δεν είχα βάλει και την ιατρική, είχα βάλει οδοντιατρική. Παρ' όλα αυτά βρέθηκα στη φαρμακευτική και δεν άλλαξα σχολή γιατί με ενθουσίασε και το αντικείμενο και μπορώ να πω, ας πούμε, αυτό που μου έμεινε από τα φοιτητικά μου χρόνια, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν οι ώρες που ήμασταν μέσα στο εργαστήριο. Δεν ξέρω, ήταν μια ηρεμία εσωτερική, ψάχνοντας κάτι, ήσουν εσύ και το άλλο το πρόβλημα, δεν ξέρω. Δηλαδή αυτό μου άρεσε πάντοτε πάρα πολύ στην επιστήμη αυτή. Βέβαια τώρα επαγγελματικά έξω δεν μπόρεσα να ασχοληθώ με αυτό, αλλά και το επικοινωνιακό κομμάτι ήταν κάτι που το είχα, μου άρεσε. Δηλαδή η ανταλλαγή απόψεων με ανθρώπους και αυτό μου το παρέχει η φαρμακευτική. Πέρα από το επιστημονικό κομμάτι της δουλειάς μου, έχω καθημερινά επαφή με κόσμο. Μπορώ να βλέπω, ας πούμε, το πώς σκέφτεται, διαφορετικούς τρόπους σκέψης. Νομίζω ότι είναι κάτι που γεμίζει τον άνθρωπο. Ξέρουμε καθημερινά και ειδικά τις αργίες και γιορτές, όπου είναι μια πιο δύσκολη πρόσβαση σε κάποιο κέντρο υγείας, χώρο υγείας, ιατρείο, νοσοκομείο.
καταφεύγουν οι άνθρωποι όποιας ηλικίας, η μάνα για το μωράκι, ο σύζυγος για τη γυναίκα, ο παππούς για τη γιαγιά. Όλοι οι άνθρωποι λοιπόν που τους τυχαίνει κάτι οξύ, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτούν είναι να πάω πρώτα στο φαρμακείο, όπου εκεί εσείς θα τους προσφέρετε, πέρα από αυτή την αγάπη που σημαίνει ότι ακούω το θέμα σου και το πρόβλημά σου, θα σε βοηθήσω με κάτι απλό για να μην ταλαιπωρηθείς, μπαίνει στη διαδικασία και ιατρικών πράξεων να κάνω μία ένεση, να κάνω ένα εμβόλιο, και νοσηλευτικών πράξεων να πάρω μία θερμοκρασία, μία πίεση. Δηλαδή, το φαρμακείο από ένα κατάστημα πώλησης πραγμάτων και βασικά φαρμακευτικών ουσιών να γίνεται και να μεταμορφώνεται και πρακτικά πλέον και στα μάτια του ασθενή σε ένα μικρό ιατρείο όπου προσφεύγει για να δώσει την πρώτη λύση σε αυτό που του συνέβη μπρος το δέος ότι χάνω την υγεία μου. Ναι. Ναι, νομίζω αν το σκεφτώ είναι μια πρωτοβάθμια έτσι, βαθμίδα υγείας. Ενδεχομένως, ας πούμε, αν ήταν πιο οργανωμένα κάποια κέντρα υγείας, κάποια τέτοια, να μην είχαμε αυτό το κομμάτι τόσο έντονο. Αλλά υπάρχει αυτό το πράγμα. Προσπαθούμε στα μέτρα του δυνατού και χωρίς να ξεφεύγουμε από τις αρμοδιότητές μας, γιατί εντάξει, πολλές φορές, ας πούμε, οι ασθενείς μπορεί να θεωρούν ότι ακούω πράγματα περίεργα, ας πούμε, ότι έλα, τι είναι αυτό, πες μου το εσύ. Όπως έλεγα, ας πούμε, σε μία περίπτωση μου είχαν φέρει να κοιτάξω κάποιες εξετάσεις και όταν τους είπα ότι αυτό δεν μπορώ να σου πω ότι δεν είναι αρμοδιότητά μου, πρέπει να το δει ο γιατρός για να σου πει τι ακριβώς είναι, μου λέει πώς, δεν βλέπεις ότι γράφει, λέει, αρνητικά. Δηλαδή θεωρούν ότι κάθε τι που θα σου πούν είναι, μπορείς και να τους δώσεις μία λύση. Πέραν όμως αυτού, ναι, νομίζω ότι λόγω εύκολης πρόσβασης στο φαρμακείο, επειδή είναι μεγάλος ο αριθμός, η διασπορά τους σε όλη τη χώρα είναι μεγάλη και είναι το πρώτο σημείο, ας πούμε, σε αυτόν τον ιστό της υγείας που μπορεί να επισκεφτεί κάποιος, είμαστε αυτοί που δεχόμαστε το πρώτο τέτοιο. Βέβαια, από εκεί, αν κάτι είναι πιο σημαντικό, θα τον κατευθύνουμε ανάλογα με το που πρέπει να πάει. Νομίζω ότι εντάξει, είναι ένα δύσκολο κομμάτι αυτό το να οργανωθεί καλά ένα σύστημα υγείας. Τώρα όσο μπορούμε και με τις δυνάμεις μας προσφέρουμε. Έχετε πάρα πολύ κομμάτι. Δίκιο σε αυτό, καλύπτουμε κάποια κενά, ναι. Αλλά δεν το αποτρέπετε κιόλας. Δηλαδή, όποιος θα σας ζητήσει κάτι, θα το κάνετε. Ο παθολόγος που θα πάει να τους γράψει κάποιο εμβόλιο, τον καθέναν από εμάς, που πρέπει να κάνουμε για τη γρήπη ή ό,τι άλλο, δεν προβαίνει και στην εκτέλεσή του. Θεωρούμε δεδομένο ότι θα το κάνει ο φαρμακοποιός. Ναι. Όποια ενέσιμη αγωγή και δώσουμε, εντάξει, θα πάω στο φαρμακοποιό μου. Δεν λέει θα πάω σε μια νοσηλεύτρια ή θα μου την κάνει κάποιος άλλος εξειδικευμένος και τα λοιπά που τα ξέρει αυτά. Είναι δηλαδή ένα καταφύγιο το φαρμακείο και όχι μόνο αυτό ότι είναι καταφύγιο και δίνει τις υπηρεσίες του, αλλά και εσείς δεν τις αρνείστε. Ναι, νομίζω υπήρχε ένα θέμα, ας πούμε, μέχρι τώρα, ειδικά με τα εμβόλια και τα ενέσιμα, αλλά τώρα με την... Τελευταία με την πιστοποίηση που δόθηκε, νομίζω ότι εντάξει, καλύπτεται ένα θέμα το οποίο γινόταν, ας πούμε, υφίστατο, αλλά μπορούμε να πούμε εντός εισαγωγικών ότι δεν ήταν και τόσο νόμιμο, πώς να το πω. Ναι, είναι
Δεν ξέρω γιατί, ας πούμε, έχουν μεγαλύτερη, ίσως είναι και το θέμα της, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, της εμπιστοσύνης προς το πρόσωπο, λόγω της καθημερινής επαφής. Δεν ξέρω, ας πούμε, γιατί δεν καταφεύγουν σε κάποιο νοσηλευτή. Και όσες φορές, ας πούμε, πολλές φορές τυχαίνει να τους πεις, λέει, όχι, ξέρω, εγώ προτιμώ εδώ. Είναι θέμα... Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Έρχεται λοιπόν ο πονεμένος, ζητάει βοήθεια, έρχεται ο στενοχωρημένος, ζητάει βοήθεια, δώσ' μου κάτι να ηρεμήσω, κάποιος που έχει πυρετό, δώσ' μου κάτι να πέσει ο πυρετός, να μην πονάει ο λαιμός μου. Βασικά για αυτές τις καταστάσεις, αλλά έρχονται και οι άνθρωποι που παρακολουθούν κάποιους γιατρούς για διάφορα θέματα, ας πούμε για νευρολογικό νόσημα. Μου ανακοίνωσε ο γιατρός μου ότι έχω την νόσο του Πάρκινσον. Ο νευρολόγος του τα αναλύει όλα, του δείχνει τις εξετάσεις του, του αναφέρει τι θα γίνει σήμερα, αύριο, ποια είναι η προοπτική, υπάρχει ενδελεχής ενημέρωση και των συγγενών, αλλά παρόλα αυτά, δίνοντας την φαρμακευτική αγωγή, στο φαρμακοποιό θα έρθουν και πάλι να ρωτήσουν αυτά που πολύ ωραία είπατε και τα ζούμε και εμείς και τα βλέπουμε πραγματικά. Ναι. Θα πούνε τι είναι αυτό, σαν να μην τα άκουσαν πρώτη φορά, γιατί συμβαίνει, θα γίνω καλά, είναι καλή η θεραπεία και τόσα άλλα που μαθαίνουμε ή δεν μαθαίνουμε και όπως τα λέτε εσείς. Και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, πάρα πολύ εντυπωσιακό. Δεν μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν κάτι ή τους είναι κάτι πρωτόγνωρο. Μιλάμε και για τους ασθενείς οι οποίοι έρχονται από τους γιατρούς, από τον γαστροεντερολόγο που τους είπε ότι έχει έλκος, από τον ενδοκρινολόγο που τους είπε ότι έχει ζαχαρόδι διαβήτη, από τον γυναικολόγο ότι ναι, είσαι έγκυος, οτιδήποτε, και μετά με το πρόσχημα της συνταγής που πάω να εκτελέσω κάποια πράγματα, έρχονται σε εσάς και θέλουν μία ακόμα γνώμη. Είναι ψυχολογικό το θέμα, νομίζω, ή ουσιαστικό? Νομίζω ψυχολογικό είναι. Θέλουν να ακούσουν ακόμη μια φορά για να το πιστέψουν αυτό που τους είπε. Θεωρώ ότι είναι καθαρά αυτό που σας είπα προηγούμενα, ότι η είσοδος ενός ασθενού στο φαρμακείο δεν είναι επειδή αναζητά αποκλειστικά και μόνο την σωματική του υγεία, αλλά και την ψυχική του. Νομίζω ότι πολλές φορές το άκουσμα μιας πάθησης, μιας νόσου στο ιατρείο είναι, πώς να το πω, είναι σαν να του έρχεται ο τείχος στο πρόσωπο και θέλει να το σιγουρέψει ότι ναι, είναι αυτό, είναι αλήθεια, όντως, πραγματικά. Και εκεί έρχεται το θέμα το δικό μας όσον αφορά την ψυχολογική στήριξη του ασθενή, ας πούμε. Είναι να προσπαθήσουμε, τουλάχιστον όσον αφορά το άτομό μου, να προσπαθήσω με τρόπο να του δώσω, χωρίς να τον απελπίσω, να του δώσω να καταλάβει ότι ναι, αυτό που σου είπε ο γιατρός σου είναι αληθινό, είναι πραγματικότητα, και αν ακολουθήσεις την συγκεκριμένη, ας πούμε, αγωγή, θα έχεις τα ωφέλη που προσδοκάς. Νομίζω εκεί αυτός είναι ο ρόλος, εκεί ακροβατώ, εγώ σαν Δημήτρης. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Το λέμε, το σιγολέμε ή το ψιθυρίζουμε, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε ό,τι και να γίνει, ακόμα και σε εποχές που θα έχουμε ή οτιδήποτε άλλο, κάποιους αποκλεισμούς για οποιοδήποτε λόγο, βλέπουμε ότι αυτό που θα μείνει ανοιχτό θα είναι σίγουρα το φαρμακείο. Και δεν είναι μόνο για να δώσω το φάρμακο, αλλά πιστεύω και για όλη την άλλη υποστήριξη. Γιατί το φάρμακο, κακά τα ψέματα, στα προηγμένα κράτη της Ευρώπης και στην Αμερική δεν υπάρχει φαρμακείο όπως υπάρχει εδώ. Πωλείται σε χώρους όπως είναι το σούπερ μάρκετ, ειδικούς, φαρμακοποιός μεν μέσα, αλλά εντάσσεται σε κομμάτι του πολυκαταστήματος αυτού, όπου πηγαίνει ο ασθενής, δίνει τη συνταγή του, παίρνει τι είναι να πάρει και φεύγει. Αυτή είναι η πρακτική και η καθημερινότητα στο εξωτερικό, ενώ εδώ στην Ελλάδα είναι εντελώς διαφορετική.
εντελώς διαφορετική και γι' αυτό και τα ωράρια είναι διαφορετικά, δεν ακολουθούν των εμπορικών καταστημάτων ή των αργιών ή οτιδήποτε άλλο, προφανώς έχοντας αυτό ακριβώς που είπατε πριν, έναν άλλο ρόλο, καλύπτοντας ναι. προφανώς και κάποια άλλα κενά. Ναι. Νομίζω δεν έχω ζήσει έξω με αυτό και εγώ από ακούσματα ότι έχω, αλλά νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα αυτό για τους, μάλλον για τους ασθενείς στο εξωτερικό, γιατί ακριβώς στην Ελλάδα στο φαρμακείο είναι αυτό εδώ, είναι μια ψυχοσωματική ισορροπία του ασθενή, δηλαδή ο φαρμακοποιός, αν το πω, γίνεται κομμάτι του ασθενή, συμπάσχει μαζί του πολλές φορές. Ο ασθενής από την άλλη μεριά καταλαβαίνει ότι προσπαθεί ο φαρμακοποιός, βρισκόμενος κοντά του, να τον βοηθήσει και του ανταποδίδει αυτό. Και είναι μια σχέση δούνε και λαβήν. Δηλαδή δεν ξέρω αν μια απρόσωπη, ας πούμε, εκτέλεση συνταγής, ξέρω εγώ όπως λέμε τώρα για το εξωτερικό, θα είχε αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν ξέρω πώς θα γύριζε ο ασθενής στο σπίτι του σε μια χώρα του εξωτερικού, όταν θα παίρνει ξερά τα φάρμακα. Εδώ μπορεί να γύριζε και να είχε αναπτερωμένο ηθικό και αυτό παίζει ρόλο και στο πώς θα λειτουργήσουν και τα φάρμακα που θα πάρει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και επαναλαμβάνεται σε όλους τους τόνους αυτή τη σχέση που έχει ο ασθενής, παύλα πελάτης, με τον φαρμακοποιό του. Και σας λέω ότι πρώτη φορά εκτιμώ ότι γίνεται μια τέτοια ανοιχτή κουβέντα μπροστά σε όλους τους τηλεθεατές μας, ένα θέμα το οποίο δεν το αγγίζαμε, το ρίχναμε κάτω από το χαλάκι. Νομίζω με την βοήθειά σας εδώ το φωτίζουμε πάρα πολύ έντονα. Αποκαλύπτουμε μία πραγματικότητα και οι τηλεθεατές μας να νιώθουν πιο άνετα, πιο οικοί, να μην έχουν ενοχές ή σκέψεις και να ξέρουν ποια είναι η πραγματικότητα, αναλύοντας πάρα πολύ σωστά ποιος είναι ο κάθε ρόλος του φαρμακοποιού, του ιατρού, του νοσηλευτή ή όποιου άλλου στον ιστό της υγείας. Εδώ λιγάκι θα το προχωρήσουμε λίγο παραπάνω και να χαλαρώσουμε λίγο. Το τσόκαρο και το αντιλιακό, από τη στιγμή που μιλάμε για ένα τέτοιο χώρο, πώς έρχεται και δένει πλέον σε αυτόν τον χώρο? Τώρα είναι μια σκέψη. Εντάξει, το τσόκαρο και το αντιλιακό και αυτά, ας πούμε, πώς να το πω, απευθύνονται σε ένα κομμάτι υγείας, του ορθοπαιδικής υγείας, πώς να το πω, του ποδιού ή προστασίας από τον ήλιο. Έχουν μια σχέση και με την υγεία του ανθρώπου. Οπότε, εντάξει, θα πρέπει να μπορεί να το βρίσκει σε ένα χώρο ο οποίος να είναι σχετικός με την υγεία, όχι οπουδήποτε αλλού. Για το λόγο του ότι θα πρέπει να διασφαλίζονται κάποια standards, ας πούμε, ποιότητας, η οποία ποιότητα όμως να βασίζεται πάνω σε ιατρικά, ας πούμε, δεδομένα. Και νομίζω αυτή είναι η αιτία, ας πούμε, που έχουν μπει και αυτά τα προϊόντα μέσα στο φαρμακείο μας. Εντάξει, πολλές φορές, ας πούμε, σκέφτομαι ότι και στα βρεφικά, ας πούμε, όπως τα γάλατα, υπάρχουν τόσες, ειδικά τελευταία, έχουν αναπτυχθεί τόσες αλλεργίες και τέτοια φαινόμενα στα παιδιά, που εντάξει, θα πρέπει κάποια πράγματα να τα προσέχουν. Από το να πηγαίνουν απλά και να παίρνουν το γάλα από το ράφι του σούπερ μάρκετ. Και ενδεχομένως εκεί στηρίζεται και ο δικός μας ο ρόλος, το να βρίσκεσαι εκεί πέρα,
όταν θα χρειαστεί ο πελάτης να αποφασίσει για το γάλα, εφόσον ας πούμε θα του το δώσει και ο γιατρός, να του δείξεις ποιο είναι το σωστό. Να μην πάει και πάρει από μόνος του, που πολλές φορές θα πάρει και το λανθασμένο. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό που... Τρομερή διαπίστωση. Εκτιμώ ότι, αγαπητοί τηλεθεατές, ίσως οι περισσότεροι από εμάς πρώτη φορά να ακούμε αυτό, να σπάει ένας ακόμα μύθος, που νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικός και δημιουργεί εντάσεις, απορίες και καχυποψίες. Ο μύθος ότι ο φαρμακοποιός, πέρα ότι μας κάνει τον καλό και μας εξυπηρετεί, θέλει να πουλήσει και είναι και έμπορας και να εκμεταλλευτεί. Και αυτή τη στιγμή λέτε κάτι τρομακτικό. Σας λέω ένα μεγάλο ποσοστό, ούτε το 90% της παρέας που είμαστε εδώ πέρα θα σκεφτόταν ποτέ ότι τα άλλα προϊόντα εξυπηρετούν πραγματικά την υγεία μας, είτε αφορά το δέρμα, είτε αφορά τη σποδηλική μας στήλη, είτε αφορά τα μάτια μας. Κανείς δεν το σκέφτεται αυτό, βλέπει μόνο το επιφαινόμενο παρά αυτό που κρύβεται κάτω από την πραγματικότητα. Νομίζω ότι είναι το ζουμί της σημερινής μας κουβέντας. Αυτό και τις σχέσεις, εκείνη ήταν λίγο σαν τα κρυφά ραντεβού που βγαίνουμε, το ξέρουν όλοι, αλλά εμείς δεν θέλουμε να το πούμε. Αλλά αυτό ακριβώς με το υπόλοιπο κατάστημα που λέγεται φαρμακείο και είναι το εμπορικό κομμάτι, δεν είναι τελικά εμπορικό κομμάτι, είναι ότι είναι τα φάρμακα πίσω από τον μπάγκο και πλαγίως, είναι και αυτά φάρμακα για άλλους λόγους μπροστά και πλαγίως. Εξαιρετική αυτή η προσέγγιση και πάρα πολύ χρήσιμη, γιατί εδώ σπάμε τέτοιους μύθους και ρίχνουμε άπλετο φως και αυτή τη στιγμή είναι τρομερό αυτό. Πολύ ωραία όλα αυτά, φτάνουμε κάποια στιγμή και στην ταμιακή μηχανή. Εκεί πλέον γνωρίζουμε τις συναλλαγές, χάνεται η ανθρώπινη σχέση, το χρήμα δεν είναι και ό,τι καλύτερο, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά από την εκκλησιαστική μας ιστορία. Τι γίνεται εκεί? Εκεί είναι ένα άλλο κομμάτι του λειτουργού φαρμακοποιού. Και νομίζω ότι δεν θέλω να το πω περί αυτολογώντας για τους συναδέλφους μου, πώς να το πω για τη συντεχνία μου, αλλά νομίζω ότι και σε αυτό το κομμάτι είναι σημαντικό το γεγονός ότι έχει αναπτυχθεί μία σχέση με τον πελάτη, αυτή η αφίδρομη σχέση που έλεγα, γιατί μπορείς να τον κατανοήσεις, γίνονται, δηλαδή διευκολύνσεις με την έννοια όταν ξέρεις ότι κάποιος έχει πρόβλημα, δεν είναι εκείνο το στιγνό, ξέρω εγώ, εμπορικό που έχουν οι επιχειρήσεις ότι αν δεν μου το δώσεις εδώ στην ταμιακή δεν το παίρνεις το φάρμακό σου να φύγεις. Εντάξει, αυτό δημιουργεί κάποια αναταραχή γενικά μέσα στο φαρμακείο, πώς να το πω, στη λειτουργία του, γιατί δεν εισπράττεις, δεν μπορείς να αποδώσεις καλά, αλλά νομίζω είναι ένας κύκλος αυτός εδώ. Και εντάξει, μέσω των διευκολύνσεων και των... μπορεί να λειτουργήσουν και οι ασθενείς και εσύ κάποια στιγμή θα πληρωθείς αυτό που είναι να πληρωθείς. Εντάξει, άλλοτε λίγο ευκολότερα, άλλοτε λίγο δυσκολότερα. Αλλά λειτουργεί αυτό εδώ το πράγμα και απόδειξε ότι συνεχίζουμε ας πούμε να υπάρχουμε. Βέβαια με δυσκολίες εντονότερες, γιατί εντάξει και η κρίση ήταν σημαντική η τελευταία δεκαετία. Ας ελπίσουμε ότι με τη βοήθεια του Θεού όλοι θα είμαστε. Και πάλι λοιπόν βάζετε το λειτουργήμα μπροστά, ναι, και όχι μια εμπορική πράξη και σκέφτεστε έτσι. Ναι. Κύριε συγκυρίδη Δημήτρη, βλέπω ότι σπάσατε αυγά σήμερα, τολμήσατε να πείτε για πράγματα που πολλοί συνάδελφοί σας δεν θέλουν να πούν. Παρόλα αυτά μας διαφωτίσατε πλήρως. Ξέρουμε πια τι ζητάμε στο φαρμακείο μας
Ξέρουμε γιατί το αγαπάμε και δεν θέλουμε να κλείσει. Ξέρουμε γιατί το έχουμε σαν αποκούμπι σε όποια ιατρική απορία και ειδικά στην οξία φάση όταν έχω το ζόρι που λέμε. Δηλαδή προτιμώ να πω στο φαρμακείο, είναι εκπληκτικό αυτό, παρά να πάω στα εφημερεύοντα νοσοκομεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις βιωματικές εμπειρίες που μας είπατε και μας κάνατε να ταυτιστούμε από, με τον πελάτη ασθενή και πλέον όταν ανοίγουμε ένα φαρμακείο να καταλαβαίνουμε ότι είμαστε ασθενείς και όχι πελάτες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα, δεν έχω ξαναβρεθεί σε τέτοια θέση. Νομίζω όμως ότι πέρασα πολύ ευχάριστα εδώ μέσα. Αναπτύξαμε κάποια θέματα που εντάξει και εμένα με απασχολούν, ενδεχομένως και κάποιους από τους τηλεθεατές, μέσα από τη δική μου οπτική. Δεν ξέρω αν ήταν κάποιος άλλος, μπορεί να τα βλέπει κάπως αλλιώς. Εύχομαι να είναι όλος ο κόσμος καλά και να έρχεται στα φαρμακεία για ευχάριστα πράγματα. Για αντιλιακά μόνο. Για αντιλιακά. Ομολογουμένως, η συνάντησή μας ήταν ζουμερή. Ήταν αυτό που όλοι θέλουμε και επιζητούμε. Πού αλλού στο μεγάλο ενημερωτικό κανάλι της 4Ε και στο φιλόξενο δωμάτιό της εδώ, για να σπάσουμε μύθους και να αποδεχθούμε την αλήθεια.